και κύριοι, γεια σας. Είναι εκπομπή Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας, την οποία την αναζητάμε και σήμερα στο εργασιακό πρωτάθλημα μπάσκετ ΕΚΑ-Νίκος Γκάλης, όπου θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα της Α2 κατηγορίας μεταξύ των ομάδων των διατραπεζικών συστημάτων και της Animal Printers. Εντός λίγου θα παρακολουθήσουμε το Τζάμπολ. Μείνετε συντονισμένοι για έναν δυνατό και συναρπαστικό αγώνα. Waking up, I'm taking chances tonight. Θυμίζω, θα ξεκινήσει Ντούσιας, Μεσουλελέ, Αντώνη, Νέλο και Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, θυμίζω, το choice θα κάνουμε μια παραλλαγή. Θα ξεκινάνε χαμηλά ο περιφερειακός, τα screen κάτω. Ωραία. Παίρνει το screen, ανεβαίνει πάνω. Και την ώρα εκείνη κόβει το 3 και τι θέλω τώρα, ο Άσος θα πάει λίγο πλάγια, θέλω την ώρα που θα έρθει, θα περάσει από το screen από εδώ, ρολάρει ο ψηλός μέσα, Χρήστο, να ζητήσει μπάλα. Εκείνη την ώρα θέλω ο Νέλος να έρθει πάνω. Παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες δηλώσεις του coach Άρη Μαρκάτου, των διατραπεζικών συστημάτων, λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν θα τον ενοχλήσουμε πολύ, αλλά θα τον ρωτήσουμε μόλις τελειώσει τις οδηγίες για τα προγνωστικά του. Οπότε, αυτό είναι το choice. Οπότε, low τα screens, να ανέβουν πάνω να παίξει μετά με τον αντίθετο ψηλό, να παίξει pick and roll. Όχι αλλαγές. Έλα όλοι, πάμε. Εντάξει, πάμε, γερά. Διάς με το 3. Τρία παιχνίδια μείνανε. Ένα, δύο, τρία. Διάς! Πούμε και μετά, ξέρουμε ότι είναι παράτυπο αυτό που γίνεται, αρχίζει το παιχνίδι, αλλά σας είδαμε, δώσατε τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες σας. Πείτε μας τα προγνωστικά για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχουμε εδώ, θα δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, πειθαρχία, να ακολουθήσουμε το τακτικό πλάνο μας και νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες σοβαρές να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος. Coach Μαρκάτο, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και μετά. Σπύρος. Από εδώ που λείπει. Λοιπόν, ωραία. Σπύρος εδώ. Εντάξει. Κωστάς. Για τον Κώστα είναι. Εσύ. Γιώργος. Εδώ. Τζεγκής. Εδώ. Αποστόλη. Safety pass. Pass ασφαλείας. Εντάξει. Σπύρο, χτυπάς την μπάλα. Μόλις τη χτυπήσεις ξεκινάμε. Μην φύγετε νωρίτερα. Πάτε γρήγορα θέσεις. Okay. Μόλις τη χτυπήσει. Κώστα, back. Να κόψει ο Γιώργος. Γιώργο, κόψε εδώ και ζητά την μπάλα δυναμικά. Αν την έχει τη δίνει, τι θέλω όμως εγώ κατευθείαν, μόλις κάνει μπάκο ο Κώστας. Τζέκη, σκλείς τον Κώστα. Κώστα εδώ, ψάχνουμε την μπάσα αυτή για σουτ. Εντάξει, κατανοητό. Τζέκη, σκλείς τον Κώστα. Εντάξει, ένα, δύο, τρία. Animal. Πάμε. Coach, θέλω να πω ότι είναι το πρώτο time out του αγώνα. Σας βλέπουμε ανταγωνιστικούς απέναντι σε μια ομάδα που είναι, εμφανίζεται πολύ δυνατή. Το έχει δηλώσει μάλιστα ότι θέλει να πάει από την Α2 στην Α1. Όμως είπαμε, είστε ανταγωνιστικοί και δυνατοί. Πείτε μας προγνωστικά για το παιχνίδι και σας αφήνουμε. Εντάξει, εμείς έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Είμαστε με 7 παιδιά εδώ, έτσι. Κανονικά είμαστε μια ομάδα με δύναμη περίπου 15 παιχτών. Δυστυχώς οι υποχρεώσεις οικογενειακές και το κατάλληλο λόγο της ώρας δεν μας επέτρεψε να έχουμε μεγάλο ρόστερ. Θα το παλέψουμε όσο μπορούμε. Λογικά θα χάσουμε, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πάντα παλεύουμε τα παιχνίδια όλα. Έχουμε παίξει και με 5 παίκτες και έχουμε πάει στην παράταση εδώ μέσα. Τα παιδιά ευτυχώς για μένα είναι άψογοι αθλητές και πολύ καλά παιδιά. Έχουμε πολύ καλό κλίμα. Καλοί χαρακτήρες το βλέπω. Ναι, και παλεύουμε τα παιχνίδια. Τώρα. Θα το παλέψουμε και βλέπουμε. Θα το παλέψετε και βλέπετε. Είπαμε και στην αρχή ότι είστε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους από 12 χρονών παιδί. Θέλουμε να μας κάνετε μία αναφορά, μία δήλωση για τους αγωνιστικούς χώρους του ΕΚΑ. Πώς δηλαδή αξιολογείται το πρωτάθλημα του ΕΚΑ Μπάσκετ Νίκος Γκάλης. Θεωρώ πρώτα απ' όλα ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει χώρο άθλησης σε παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κόψει τον μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια ή μπορεί να μην έχουν αθληθεί ποτέ σε ομάδες. Και είναι πολύ σημαντικό να δίνεται χώρος για παιδιά να αθλούνται διαβίου.
Το σημαντικότερο άλλωστε στον αθλητισμό είναι να αθλείσαι όσο ζεις. Όσο είσαι δυνατός. Και για μένα αυτό και μόνο ένα μεγάλο πλεονέκτημα το ότι υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, τα επαγγελματικά πρωταθλήματα. Το ΕΚΑ θεωρώ ότι έχει μια άψογη διοργάνωση, με πάντα σοβαρούς διαιτητές, σοβαρή γραμματεία. Και τώρα βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια για εμπλουτισμό αυτού του πρωταθλήματος, να υπάρξει ακόμα πιο όμορφο. Χαμογελάω γιατί η ομάδα σας είναι στην επίθεση, οπότε σας αφήνουμε, coach. Σας ευχαριστούμε πολύ και παραλίγο να σκοράρετε, αλλά δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε, coach. Και τον ντρόουν στον ουρανό του Χριστού. Κυρίες και κύριοι, το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Animal Printers με διατραπεζικά συστήματα και βλέπουμε τον υπεύθυνο της ομάδας, τον Αλέξανδρο Δοβουράκη, ο οποίος είναι πολύ ενθουσιώδης με τα επιτέγματα των συμπαιχτών του και του ιδίως, αλλά κυρίως τον βλέπουμε να εκθιάζει τους συμπαίχτες του και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλέξανδρε, σε βλέπουμε έτσι πολύ ζωηρό και καλά κάνεις, η ομάδα βλέπουμε πάει πολύ καλά. Μπάσκετ, βλέπουμε ωραίο μπάσκετ, ευχαριστιόμαστε. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που βλέπουμε εδώ πέρα. Πραγματικά, η ομάδα παίζει πολύ καλά, είναι πολύ δυνατή και παρουσιάζει και πολύ ωραίο θέαμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Η ομάδα ουσιαστικά δημιουργήθηκε από φέτος. Από τη φετινή σεζόν, Σεπτέμβριο του 2023. Η ομάδα που βλέπετε είναι φέτος το Σεπτέμβριο. Μαζευτήκαμε όλα αυτά τα παιδιά, είναι όλοι μπασχετικοί, είναι όλα καλά παιδιά, ευχαριστιόμαστε. Παίζουμε μπάσκετ και έχουμε βάλει ένα στόχο να ανέβουμε μια κατηγορία. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι και άλλες ομάδες έχουν φτιάξει ομάδες. Ξανά, αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι και άλλοι παράγοντες και άλλα στελέχη επιχειρήσεων έχουν φτιάξει ομάδες των εταιριών τους, αλλά δεν έχουν πάει καλά. Εδώ βλέπουμε μία ομοιογένεια. Μπορείς να μας εξηγήσεις ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας? Το βασικό κριτήριο είναι ότι διασκεδάζουμε τον μπάσκετ, είναι όλα παιδιά μπασκετικά, διασκεδάζουμε τον μπάσκετ και αυτό μας βγαίνει και μέσα στο γήπεδο. Αυτό που βλέπεις είναι αυτό το στόχο. Υπάρχει όμως και μία πειθαρχία, βλέπω. Φυσικά, χωρίς πειθαρχία δεν παίζεις μπάσκετ. Γι' αυτό υπάρχει ο κόουτς, γι' αυτό δεν μιλάει κανένας, έχεις δει, δεν μιλάει κανένας. Το μπάσκετ είναι αυτός. Μας λέει εκτελούμε. Τελεία. Ναι. Και γι' αυτό το ευχαριστιόμαστε. Ναι, και έτσι είναι. Όταν υπάρχει αυτή η πειθαρχία και ο καθένας ξέρει τον ρόλο του, μετά ουσιαστικά το παιχνίδι ρολάρει και όλοι ευχαριστιόμαστε το παιχνίδι και την επίδοση και την απόδοση. Καθαρή θέλω. Έχεις φτιάξει μία ομάδα, γιατί εσύ είσαι ο υπεύθυνος της ομάδας. Έχετε έναν πολύ καλό coach, τον Άρη τον Μαρκάτο, αλλά εσύ είσαι η ψυχή της ομάδας. Εσύ είχες την έμπνευση να τη φτιάξεις. Να θυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Αλέξανδρος Βουράκης ήταν επί σειρά ετών παίχτης στην ομάδα του Κατσέλη, που δεν υφίσταται πλέον. Συμμετέχει στις μεικτές ομάδες του ΕΚΑ. Είναι από το 2008, είναι μαζί μας. Έτσι λοιπόν. Έχεις φτιάξει μια ομάδα που πάει για Α1, είστε Α2 και πάει για Α1. Κάνω λάθος? Ακριβώς έτσι είναι. Μας έδωσε την ευκαιρία η εταιρεία που εργάζομαι, η ΔΙΑ, σε τραπεζικά συστήματα, να φτιάξουμε αυτή την ομάδα και να μπορούμε να κάνουμε το χόμπι μας όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Και θέλω να πάρουμε, κύριε Χαρλάφτη, και ένα πλάνο, το τατουάζ του κύριου Βουράκη. Είναι ένας λύκος, ένας υπέροχος λύκος. Παίζετε πραγματικά σαν λύκη. Συγχαρητήρια ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Φαίνεται όμως ότι το παιχνίδι θα το κερδίσετε και εύκολα. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Συγχαρητήρια. Και θα τα πούμε και στο τέλος του παιχνιδιού. Έχουμε πολλά να πούμε για τα διατραπεζικά συστήματα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. We'll be right back.
Πάμε, τον βουτάμε. Τον βουτάμε. Κύριε, τον βουτάμε, δεν τον αφήνουμε να πάει. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι. Είμαστε με τον κύριο Σουλελέ, είμαστε με τον Κώσταντο Σουλελέ. Είναι επί σειρά ετών, ήτανε επί σειρά ετών βασικός στέλεχος, βασικός παίκτης της Ολυμπιάδας Πετρούπολης και τώρα συμμετέχει και στο Θεμιστοκλήρια Γάλλιο. Και τώρα συμμετέχει με την ομάδα των διατραπεζικών συστημάτων για το πρωτάθλημα του ΕΚΑ. Οφείλω να σημειώσω, Κώστα, καταρχάς, συγχαρητήρια για την πάρα πολύ καλή απόδοση που έχετε. Δεν θέλω να προτρέχω, το είπα πριν και στον Αλέξανδρο, δεν θέλω να προτρέχω, αλλά μάλλον το παιχνίδι είναι δικό σας. Αυτό που θέλω να πω ότι είστε μια ομάδα πάρα πολύ ομοιογενής και προσφέρετε απολαυστικό θέαμα. Πάτε πολύ καλά, το σκορ είναι 38-22 και θέλω να μου πεις πώς αξιολογείς τον προπονητή της ομάδας σας, τον Άρη τον Μαρκάτο. Μαρκάτος, καταρχήν θα το πω έτσι, ομά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι άρρωστος με τον μπάσκετ. Υπάρχει λόγος που το ρωτάω αυτό, κυρίες και κύριοι, γιατί Άρης Μαρκάτος, ο coach, με τον Κώστατο Σουσούλελε, υπήρξαν για πολλά χρόνια αντίπαλοι στη Δέλτα Έσκα. Οπότε, Κώστα, το σχόλιο σου. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι για τον Άρη. Ήταν πολύ καλό σουτέρ, πάρα πολύ καλό σουτέρ. Αλλά νομίζω ότι είναι και εξαιρετικός προπονητής. Ναι. Το δείχνει αυτό σε κάθε μάτς. Παθιάζεται, δίνει καλά συστήματα. Είναι πάρα πολύ καλός και είναι και καλό παιδί. Τώρα για την ομάδα, αυτό που έχω να πω ότι είναι όλοι μπασκετικοί. Είναι όλοι καλά παιδιά. Και νομίζω ότι είμαστε από τις πιο δυνατές ομάδες στην κατηγορία αυτή. Για τραπεζικά συστήματα, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, όπως οι τράπεζες είναι ενωμένες μεταξύ τους μέσω των διατραπεζικών συστημάτων, έτσι και οι παίκτες της ομάδας είναι πολύ καλά διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Βλέπουμε τον coach ότι σας έχει μαζέψει εκεί. Μην χάσεις τις οδηγίες του. Ευχαριστούμε πολύ. Κώστα. Το κόψιμο ζητάνε, πώς το φέρνει. Ή το αντίθετο. Βγαίνει και αυτό. Δηλαδή να κάνεις ένα screen στον middle player στο zone εδώ. Για να κάνεις εδώ μέσα. Όπου μαζί με την βοήθεια. Και ο Παναγιώτης παίζει safety πάνω. Το όνομά σου, αγαπή μου. Ασφάλεια. Με την Αναστασία, λοιπόν. Ωραία. Παίρνουμε. Δηλαδή φεύγει γρήγορα. Γωνία. Εντάξει, το καταλάβαμε. Άρη Μαρκάτου, πάμε, λίγο πριν την έναρξη του λοιπόν, μικρόνου. Έλα, πάμε. Η Αναστασία, λοιπόν, εντάξει, έτοιμη. Μικροφόνου και ολοκληρώνουμε. Λοιπόν, εδώ λίγο. Εδώ. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σου, την πάρα πολύ ουσιαστική και σημαντική. Παρακαλώ. Έλα, φωνάξε και εσύ να φωνάξεις. Με το 3. Ένα, δύο, τρία. Βίας! Πάμε. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Παναγιώτη τον Ντούσια, έναν παίκτη που πραγματικά κοσμεί το πρωτάθλημα του ΕΚΑ Μπάσκετ. Και θέλω, Παναγιώτη, να σε ρωτήσω όχι τόσο για τον αγώνα, ούτε για τις επιδόσεις, αποδόσεις των συμπαιχτών σου ή των αντιπάλων. Περγαμηνές άλλωστε έχεις δώσει εσύ ο ίδιος τόσο επί σειρά ετών στην ΑΕΚ Άργους, όσο και στο εργασιακό πρωτάθλημα με την ομάδα των διατραπεζικών συστημάτων. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι τι χρειάζεται ένα παιδί για να μεγαλώνει όμορφα και ισορροπημένα. Και το ρωτάω γιατί με αφορμή την παρουσία της αξιολάτρευσης της κόρης σου, της Αναστασίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αυτή μπασκετική, που συνέδραμε στο ρεπορτάζ. Την είδαμε λίγο πριν με τον coach να κρατάει το μικρόφωνο προκειμένου να αποσπάσει τις δηλώσεις του ή να καταγράψει τις δηλώσεις του καλύτερα. Παναγιώτη. Καταρχήν καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Είναι τιμή μου. Τα παιδιά πρέπει να είναι στον αθλητισμό, να αγαπάνε τον αθλητισμό, να είναι μέσα στα γήπεδα συνέχεια. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν υπάρχουν μυστικά στον αθλητισμό. Να βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να το ευχαριστούν και να αγαπήσουν τον αθλητισμό γενικότερα. Όχι τη νίκη, αλλά το άθλημα γενικότερα, να μπορούν να βρίσκονται μέσα σε τέτοιους χώρους. Αυτό το βλέπουμε. Η κόρη σου είναι μαζί σου και σας συνδράμει κιόλας και θα μπορούσα να πω ότι είναι και η σημερινή μασκότ, αν όχι η διαρκής μασκότ της ομάδας σας. Αλλά αυτό που θα ήθελα να μας πεις, επειδή το παιδί το βλέπουμε πάρα πολύ έτσι, καλοσυνάτο, πάρα πολύ φιλικό, προσινής και ανοιχτό.
τι είναι αυτό που κάνει ένα παιδί τελικά να είναι ευτυχισμένο, πέραν από το αθλητικό κομμάτι, σαν γονέα σε ρωτάω. Οικογένεια, πάνω απ' όλα συνθήκη σε ένα σπίτι, οικογένεια. Σε συνάρτηση και τον αθλητισμό θεωρώ είναι οι καλύτερες ισορροπίες για ένα παιδί για να μπορεί να προχωρήσει και να αγαπήσει τον αθλητισμό. Επιμένεις για τον αθλητισμό. Πάντα. Πάντα. Ανεξαρτήτου αθλήματος, ένα παιδί πρέπει να βρίσκεται μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, γενικότερα σε γήπεδα. Άρα το μήνυμα είναι αγάπη, καλό οικογενειακό περιβάλλον και αθλητισμός. Ακριβώς. Λοιπόν, με τον Παναγιώτη, λοιπόν, τον Ντούσια, ξαναλέω. Διαπιστευτήρια δεν χρειάζεται να δώσει, τα έχει δώσει τόσο στην ΑΕΚ Άργους επί σειρά ετών, όσο και στο σημερινό παιχνίδι με μια ακόμα εξαιρετική απόδοση. Το μήνυμα λοιπόν του κοινωνικού είναι: αγαπάμε τα παιδιά μας, φροντίζουμε το οικογενειακό τους περιβάλλον να είναι καλό, όχι τοξικό, και βέβαια πάντα ο αθλητισμός. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. I was too young, and I didn't understand that you were no one. Βαρισίματι, βαρισίματι. Να γίνω σε μεγάλα πράγματα, σπουδαία πράγματα. Παιδιά, πριν, καλή προσπάθεια, συγχαρητήρια. Έλατε, άντε μας γρήγορα. Έλα. Ένα, δύο, τρία. Πάνι μας! Λοιπόν, μόλις κάνανε το σντό τους ουσιαστικά, την επιβράβευση της προσπάθειάς τους, μολονότι δεν νικήσανε οι Animal Printers μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου. Ήτανε ανταγωνιστική η Σπύρο Αλεξανδράκη, τι λες? Το παλέψαμε, παιδιά, εντάξει, ήμασταν πολύ έλλειποι σήμερα, λείπει μισή ομάδα σχεδόν και παιδιά που μας βοηθάνε κατά βάση στο σκορ. Εντάξει, έχουμε μια ομάδα εδώ και μια δεκαετία, είναι υγιής πάνω απ' όλα, κατεβαίνουμε, παίζουμε το μπάσκετ μας. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, γιατί αυτό είναι το βασικότερο σε εμάς πλέον εδώ πέρα στο πρωτάθλημα. Σπύρο, ήθελα να μου πεις γι' αυτό. Ουσιαστικά η Animal Printers, έχετε και πάρα πολύ ωραίο λογότυπο, οφείλω να πω, είναι μία από τις ιστορικές ομάδες και στυλοβάτες του πρωταθλήματος επί σειρά ετών. Εγώ τη θυμάμαι από την προηγούμενη δεκαετία. Πες μας λοιπόν λίγα λόγια για την ομάδα, για το ιστορικό της και γενικά πού θα θέλατε να σας βρει η λήξη του φετινού πρωταθλήματος, Σπύρο. Η ομάδα είναι εδώ και από το 2012 στημένη, τον πρόεδρο τον κύριο Πάτρα Δημήτρη. Έχει μια πολύ καλή πορεία γενικά σε όλες τις χρονιές που έχουμε παίξει. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Ελπίζω η φετινή χρονιά μετά τα play-off να μας βρει όσο πιο ψηλά μπορούμε, γιατί έχουμε δυνατότητες, είναι καλή η ομάδα μας, αλλά λόγω υποχρεώσεων που έχουν οι περισσότεροι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οικογένεια, δουλειές. Δεν μπορούμε να μαζευτούμε εύκολα στους αγώνες και σε προπονήσεις κατ' επέκταση. Θέλω και ένα σχόλιο, αγαπητέ Σπύρο, και για τον coach, τον Χρήστο. Τον βλέπουμε, ήταν πολύ, έτσι, πολύ βοηθητικός, πολύ υποστηρικτικός, πολύ into the point, όπως λέμε έτσι και μετάπτες στα ελληνικά μας. Θέλω ένα σχόλιο για τον coach. Ο coach Χελετζής είναι ένας εξαιρετικός coach για μας αυτή τη στιγμή, μας βοηθάει πάρα πολύ με τις γνώσεις του, είναι πρώην επαγγελματίας και ακόμα δηλαδή ασχολείται, παίζει σε κατηγορία μπάσκετ, αλλά και σαν προπονητής είναι πολύ δοτικός απέναντι σε εμάς, οι οποίοι εντάξει είμαστε όλοι παιδιά που έχουμε παίξει μπάσκετ και προσπαθούμε όσο μπορούμε να κάνουμε αυτά που μας λέει στο πινακάκι του. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ Σπύρο και θα κρατήσω την τελευταία δήλωση και θα πάω προς τον coach. Λοιπόν, coach, έρχομαι σε εσάς και πάλι, γιατί εδώ παίχτης σας, ο κύριος Αλεξανδράκης, ο Σπύρος, είπε πολύ ωραία λόγια για εσάς. Γι' αυτό και παίζει αρκετή ώρα, άλλωστε είναι σημαντικό αυτό, ξέρετε. Γι' αυτό και παίζει λοιπόν αρκετή ώρα. Να λοιπόν το μυστικό, οι καλές δημόσιες σχέσεις, όπως λέμε, πάντοτε έχουν να αποδώσουν κάτι. Coach, ήθελα απλά να σε ρωτήσω, στο κλείσιμο αυτής της μετάδοσης,
Πού βλέπεις την ομάδα στη λήξη αυτής της αγωνιστικής περίοδου? Εγώ, όπως είπα, εμείς είχαμε απουσίες πολλές. Θεωρώ ότι αν μαζευτούμε και είμαστε ικανοποιητικός αριθμός αθλητών σε κάθε αγώνα, δηλαδή συνήθως είμαστε πάνω από 10 παιδιά, 9, 10, 11, 12 λοιπόν, εκεί έχουμε κάνει και καλές νίκες και με δύσκολες ομάδες. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Αν μαζευόμαστε, θα πιστεύω ότι θα έχουμε καλή πορεία. Όπως ήταν εμφανές από την έναρξη του αγώνα, τα διατραπεζικά συστήματα επικράτησαν τις Animal Printers με, θα έλεγα, χαρακτηριστική ευκολία. Η coach, λοιπόν, συγχαρητήρια. Παρουσιάζεται ένα πολύ αξιόμαχο και οργανωμένο και πειθαρχημένο σύνολο και κερδίσατε, όπως είπαμε, με χαρακτηριστική ευκολία το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω να μου πείτε αν αυτή η ομάδα πάει για Α1, δηλαδή έχετε βάλει πλώρη για Α1, έτσι δεν είναι? Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία εδώ σήμερα, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ο στόχος που έχουμε θέσει και με τον αρχηγό, τον Αλέξανδρο τον Βουράκη, είναι η ομάδα να ανέβει. Ναι, μας το είπε πριν από λίγο και ο ίδιος. Αυτός είναι ο στόχος. Εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να εμφυσίσω στα παιδιά αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο και το τακτικό πλάνο προσέγγισης των παιχνιδιών, να μπορέσουμε να δούμε τα θετικά μας, να δουλέψουμε πάνω στα θετικά μας και να πορευτούμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε στο στόχο μας. Όπως είπε ένας παίκτης σας, ένας νυν παίκτης σας στην ομάδα των διατραπεζικών συστημάτων και παλαιός σας αντίπαλος στις κατηγορίες της ΕΣΚΑ, ο Κώστας ο Σουλελές, είστε παθιασμένος με τον μπάσκετ και με την προπονητική. Θέλω λοιπόν να μου πείτε λίγο την φιλοσοφία σας. Εσείς το αποκαλέσατε ότι θέλετε να εφαρμόσετε το πλάνο σας. Θέλω εγώ να μου πείτε λίγο την φιλοσοφία σας. Η φιλοσοφία είναι να μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε κάθε παίκτη και να βγάζουμε στο court όλα αυτά τα δυνατά σημεία που έχει ο κάθε παίκτης. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε παίκτη, από εκεί και πέρα εγώ προσπαθώ με τα συγκεκριμένα plays να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σαφώς και στο παιχνίδι του αντιπάλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αφενός, και αφετέρου να εκμεταλλευτούμε τις επιθετικές μας ουσιαστικά δυνάμεις, τα επιθετικά μας ατού, γιατί το πολύ σημαντικό σε αυτήν την ομάδα είναι ότι είναι ένα ρόστερ το οποίο είναι πλήρες. Έχουμε παίκτες για όλες τις θέσεις και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπου πάνω σε αυτά δουλεύοντας, παιχνίδι με παιχνίδι, προσπαθούμε να βγάζουμε και έναν έξτρα παίκτη και ένα έξτρα ατού στο παιχνίδι, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να είμαστε απρόβλεπτοι και να μπορούμε να προσεγγίζουμε, επαναλαμβάνω, ξεκινώντας από το αμυντικό κομμάτι, το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό, όπου χρειαστεί να παίξουμε γρήγορα μπροστά, να παίξουμε transition και να παίξουμε γρήγορα. Και από εκεί πέρα, ανάλογα και τον αντίπαλο, θα προσαρμοστούμε κυνηγώντας αυτές τις ευκαιρίες που θα μας δοθούν στο παιχνίδι. Χρησιμοποιείτε την αγγλική ορολογία με χαρακτηριστική ευκολία και εξαιρετική δυνότητα, τόσο τώρα όσο μιλάμε μαζί, όσο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οφείλουμε να πούμε ότι ο coach Άρης Μαρκάτος είναι επιφανής νομικός, έχει σπουδάσει στην Αγγλία, ενώ στην Αμερική έχει κάνει σεμινάρια προπονητικής. Έτσι, έχει μια, ας το πούμε, αγγλοσαξονική παιδεία, τόσο στην νομική επιστήμη, όσο και στην μπασκετική προσέγγιση. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, coach, είναι το εξής. Έχετε συμμετάσχει και ως παίχτης και ως προπονητής στο εργασιακό πρωτάθλημα Εκανικός Γκάλης. Σαν παίχτης, θυμάμαι, ήσασταν στην kefisia24.gr. Έχετε προπονήσει και κάποιες άλλες ομάδες στο παρελθόν και τώρα, φέτος, από την αρχή της σεζόν, την ομάδα των διατραπεζικών συστημάτων. Από την εμπειρία σας σε Αγγλία και σε Αμερική, έχετε δει κάτι παρόμοιο σε επίπεδο εργασιακού αθλητισμού με αυτό που βλέπουμε σήμερα εδώ στο ΕΚΑ? Κοιτάξτε, σίγουρα στην Αγγλία, όταν εγώ έφυγα για σπουδές, το αγγλικό μπάσκετμπολ δεν είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται εκεί δεν έχουν το επίπεδο των άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Απ' την άλλη, όμως, στην Αμερική, σαφώς, εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Εκεί είναι παθιασμένοι, αγαπούν το μπάσκετμπολ πάρα πολύ, δουλεύουν πάνω σε αυτό, έχουν επενδύσει πάνω σε αυτό. Και σαφώς το αντίστοιχο επίπεδο, το δικό μας, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα υψηλότερα, ίσως το υψηλότερο για μένα εδώ πέρα, εργασιακό πρωτάθλημα, το ΕΚΑ, το οποίο πρέπει να αναφέρω ότι και η διαιτησία και οι διαιτητές μας είναι αξιολογημένοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι είμαστε οδηγός και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν κάτι αντίστοιχο όπως εμείς. Ναι, και αυτό αποτυπώνεται και στο επίπεδο των μεικτών ομάδων, του ΕΚΑ, στις οποίες είχατε υπάρξει παίκτης, αν δεν κάνω λάθος. Και
Δεδομένης της εξαιρετικής προπονητικής προσέγγισης που έχετε με την ομάδα των διατραπεζικών συστημάτων, οφείλουμε να το πούμε αυτό, ότι είσαστε ένας εξαιρετικό coach με ένα υπέροχο roster που έχετε φορμάρει, που έχετε σχηματίσει. Πώς θα σας φαινόταν να ενταχθείτε και στο ενδεχομένως και στο προπονητικό team των μεικτών ομάδων του ΕΚΑ? Θα πρέπει λοιπόν να σας αναφέρω σε σημείο αυτό ότι ήδη ο coach... Μου μυρίζει είδηση, για να ακούσω. Ότι ήδη ο coach Μάριος Χαλκιαδάκης μου έχει κάνει μια πρόταση να συμμετέχω στο προπονητικό team της μεικτής. Και σαφώς το έχω σκεφτεί, απλά του είπα ότι ανάλογα του προγράμματος και των ωρών, των διαθέσιμων ωρών, βεβαίως θα είμαι διαθέσιμος και είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά, διότι παλιότερα ήμουν κάτω από τις οδηγίες του στη μεικτή πριν από κάποια χρόνια και πλέον μου δίνεται αυτή η δυνατότητα να μπορέσω και εγώ να εξελιχθώ και να βοηθήσω και τη μεικτή για το καλύτερο. Λοιπόν, δεν την ήξερα αυτή την πρόταση που σας έκανε ο Μάριος ο Χαλκιαδάκης, ο υπεύθυνος των μεικτών μας ομάδων. Εγώ θα προκαταλάβω την απόφασή σας. Και θα δώσω την είδηση, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε το νέο μέλος του προπονητικού team των μεικτών μας ομάδων, τον κύριο Άρη Μαρκάτο. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και κάθε καλό για την ομάδα, η οποία η συμμετοχή της περιποιεί τιμή στο πρωτάθλημα του ΕΚΑ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Είμαστε μαζί με τον υπεύθυνο της ομάδας των διατραπεζικών συστημάτων. Η διασύνδεση των παιχτών σας μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική, αγαπητέ Αλέξανδρε Βουράκη, υπεύθυνε της ομάδας της Δίας. Αυτό τώρα που θέλω να ρωτήσω, νομίζω ότι έχει εξαντληθεί όλο το θέμα. Μίλησες και εσύ νωρίτερα, μεσούς του παιχνιδιού, μιλήσαν και οι συνεργάτες σου και ο coach και οι παίκτες. Αυτό που θέλω τώρα να πούμε είναι για την διατραπεζική διασύνδεση, δηλαδή τη διασύνδεση που έχουν μεταξύ τους οι τράπεζες και επιτυγχάνεται μέσω της εταιρείας Δίας Διατραπεζικά Συστήματα. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις καταρχάς, αγαπητέ Αλέξανδρε, τι είναι η Δίας? Λοιπόν, η Δίας είναι μια εταιρεία που είναι ουσιαστικά ασχολείται με όλες τις διατραπεζικές συναλλαγές, τις εγχώριες και τις πανευρωπαϊκές. Τώρα τελευταία έχει βγει το σύστημα Iris, το οποίο έχει δώσει μια καινοτομία σε όλο τον κόσμο, δηλαδή γίνονται πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, person to person, δηλαδή οι φίλοι μπορούν να μοιραστούν και να δώσουν άμεσα τα χρήματα ο ένας στον άλλον, business to person, δηλαδή να πληρώσουν επαγγελματίες, είτε μέσω από το κινητό τους τηλέφωνο με το αφημί ή το νούμερο τηλεφώνου ή με QR code να σκανάρουν και απευθείας να συνδεθούν και να πληρώσουν. Και επίσης μπορούν να αγοράσουν με Iris μέσα από site εταιριών που πουλάνε προϊόντα. Και στην ΑΔΕ να πληρώσουν τις οφειλές τους. Ουσιαστικά είναι μια κοινοτομία που έχει λύσει τα χέρια των εγχώριων πληρωμών μεταξύ των ανθρώπων. Ωραία. Θέλω λοιπόν να μιλήσουμε για το σύστημα, για τα διατραπεζικά συστήματα και για το Iris, αν το λέω σωστά, αν είναι σωστή η προφορά, Iris, Iris, δεν έχει σημασία. Θέλω να τα πούμε ραδιοφωνικά και εκτενώς. Θέλω να κλείσω την απόψινή μετάδοση με μία ερώτηση. Θα το σηκώσετε το πρωτάθλημα της Α2? Ο στόχος είναι αυτός εξ αρχής. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο μαζί με τον coach βάλαμε ένα στοίχημα να κάνουμε μια πολύ ωραία ομάδα, να ευχαριστιόμαστε τον μπάσκετ και να κάνουμε να ανέβουμε στην Α1 κατηγορία. Πράγμα που φαίνεται ότι προς τα εκεί βαδίζουμε. Καλά, στην Α1 κατηγορία σίγουρα θα ανεβείτε. Είστε επίπεδου Α1 ομάδας, αλλά εγώ θα το σχηματοποιήσω. Το κύπελο της Α2, του πρωταθλήματος της Α2 κατηγορίας, θα κοσμήσει τα γραφεία της εταιρείας Δίας. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό προσπαθούμε. Νομίζω, σύντομος και περιεκτικός, νομίζω ότι τα είπε όλα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Σταθόπουλος, στην κάμερα ο Στέφανος Χαρλάφτης. Καλή σας νύχτα και ραντεβού στο επόμενο παιχνίδι του εργασιακού πρωταθλήματος ΕΚΑ Νίκος Γκάλης.